Δηλαδή μια γυναίκα να τη δέρνει ο άντρας της, φταίει γυναίκα. Δεν είπα ότι φταίει, είπα ότι μπορεί να το προλάβει. Ναι. Είναι ωραία τα πράγματα με τις πολεμικές τέχνες, αλλά κατά εμένα θα πρέπει να είναι ο τελευταίος άσος στο μανίκι της γυναίκας. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα πριν που αφορούν την πρόληψη. Όσον αφορά και την ψυχολογία. 7 στις 10 περιπτώσεις να μην καταλήξει στο σημείο του να χρησιμοποιήσει. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε και για. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για βία στη σχέση, ούτε στην οικογένεια. Ισχύει όμως. Ισχύει φυσικά, έχεις δίκιο. Απλά η συγκεκριμένη μας, εμάς κατεύθυνση ήταν, δηλαδή περπατάω στον δρόμο και ξαφνικά έρχεται ένας, με αρπάζει για να μου κλέψει τη τσάντα. Ή για να μου κάνει οτιδήποτε άλλο. Θυμάστε παλιά με τον Δράκο που κυκλοφορούσε στη Λευκοσία. Για τον Δράκο έφερα σου μια συνέντευξη το 2006 που ήταν. Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς εντωμεταξύ για κάποιο λόγο. Ούτε συλλήφθη, ούτε ξαναεπανεμφανίστη. Όντως, ναι. Όμως, ένα αστυνομικό συντάκτη να μας ενημερώσει τώρα, δεν τον έχουμε. Τότε ήταν μια τρομοκρατημένη ατμόσφαιρα στην Κύπρο για τις γυναίκες, γιατί ήταν οι ώρες που έβγαιναν από τα κλαμπ, ήταν η κέλη της κέβιας της. Εγώ και... πάντως, αν η κόρη μου είναι έφηβη και ξέρει να μείνεται με αυτόν τον τρόπο, θα είμαι ο λιγότερο ανήσυχη όταν βγαίνει. Αυτό που λέγαμε πριν όμως με τον Κύπρο. Ήταν και η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου που αμήνεται τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, ό,τι και να ξέρεις. Όταν φοβάσαι, μπορείς να λειτουργήσεις. Αν πανικοβληθείς, ό,τι και να ξέρεις, εκείνη τη στιγμή, να δυσκολευτείς τουλάχιστον να αποδώσεις όσο χρειάζεται. Γιατί πρέπει να είσαι ψύχρεμος πρώτα-πρώτα, ούτως ώστε αυτές οι ασκήσεις που είδαμε προηγουμένως να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ψυχολογική κατάσταση. Του φόβου, για παράδειγμα, γιατί μια γυναίκα μπορεί να γνωρίζει τα πράγματα, αλλά πρέπει εκείνη τη στιγμή να φανεί ψύχρεμα. Τούτα μπορούμε... πρέπει να το διδάσκουν και στις σχολές. Ναι, ναι. Η ψυχραιμία. Και αν μπορούμε εκείνη την ώρα το φόβο να τον μετατρέψουμε σε θυμό. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσω έτσι. Δηλαδή, αντί να φοβηθώ, να νευριάσω. Γιατί ρε κουμπάρε, έρχεσαι τώρα. Αν λειτουργήσει έτσι σε θυμό, αν δεν μπορεί να είσαι ψύχρεμο εκείνη τη στιγμή, και μπορεί πιο εύκολα παρά να φοβάσαι να θυμώνει. Νομίζω μπορεί να γίνει ένα θυμό. Κοίταξε, ο θυμός είναι να μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό και αυτοσυγκέντρωση είναι πολύ σημαντική ή αυτοσυγκέντρωση για να δράσεις σωστά. Γιατί κάποτε και ο θυμός μπορεί να κάνεις λάθος την κίνηση και να μην τον χτυπήσεις και που πρέπει στα σημεία που αναφέραμε. Δηλαδή τη θολώνεις. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να είναι όλα έτσι από έναν αυτοέλεγχο. Ναι. Η ψυχολογική σου κατάσταση για να μπορέσεις να αμυνθείς σωστά. Άλλες συμβουλές. Είναι καλό να δώσω μερικά tips για τις κοπέλες. Δώσ' μας έτσι λίγα tips να προσέχουμε γιατί είναι δύσκολη κυρία Ντρόμου. Σίγουρα επειδή η ραγδαία αύξηση της βίας αυτής της κατηγορίας των γυναικών από οποιουσδήποτε πλέον. Και είπαμε από τον σύντροφο τους μέχρι και των τελευταίων άγνωστων. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έναν καλό σημάδι στον body language που να δείχνει μια γυναίκα είναι να έχει αυτοπεποίθηση και να μην δείχνει ότι είναι εύκολος στόχος για κανέναν. Δηλαδή, όταν περπατάς με αυτοπεποίθηση, όταν το ύφος σου, το βλέμμα σου ή τα πειράγματα στον δρόμο πολλές φορές ή οτιδήποτε δείχνεις χωρίς να μιλήσεις ακόμα ότι δεν είσαι εύκολος στόχος, είναι πολύ καλό στο να κάνει δεύτερες σκέψεις κάποιος, διότι συνήθως και αυτός που θέλει να κάνει να ξασκήσει βία ψάχνει εύκολο στόχο. Με αυτό που έγινε και ο Ανδρέου, κάποια στο σκοτεινά, είτε αν παρκάρεις κάπου από όμερα. Τώρα, το καλύτερο σε περιπτώσεις που υπάρχουν αυτά τα δίθεν αθώα πειράγματα, λεκτικώς, στον δρόμο, οπουδήποτε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί που επιτίθονται έχουν και προμελετημένη κατάσταση, δεν μπορεί να σε παρακολουθήσουν να δουν ότι έχεις λεφτά. Σκέρι. Ναι, ότι έχεις, μπορείς στη τσάντα σου πάρα πολλά λεφτά ή κάρτες ή κάτι. Και να σε παρακολουθούν να βγεις από τράπεζα. Μέχρι ακριβώς. Ή πήρες κατάθεση, ανάληψη λεφτών που είναι τράπεζα κλπ. Και γι' αυτό είναι καλό να δείχνεται το μήνυμα ότι υπάρχει, ότι δεν είσαι εύκολος στόχος. Στην περίπτωση που σε παρενοχλούν, είσαι εντελώς αδιάφορος και συνεχίζεις. Ακριβώς αυτό που κάνεις. Άρα δεν αντιμετωπίζεις, δεν γυρίζω εγώ να του πω. Δεν μπαίνεις σε συζήτηση. Δεν μπαίνεις σε συζήτηση, δηλαδή τι είναι το πρόβλημα σου τώρα, παρακολουθείς με κάτι. Μπορεί και να προκληθεί περαιτέρω, να μην πυροδοτούμε την περαιτέρω βία, γιατί ο άλλος είναι ξέρεις ποιος είναι. Ούτε αν είναι ναρκωμανής, ούτε αν είναι οξύθυμος, ούτε αν. Άρα αδιαφορία και συνεχίζουμε. Ναι, και αν χρειάζεται να απαντήσεις για κάτι, θα πρέπει να είναι κοφτές απαντήσεις. Πολύ αυστηρό ύφος, μάλιστα, και να δείχνεις αυτή την αυστηρότητα
ακριβώς ότι δεν θα τα καταφέρει μαζί σου για να πετύχει κάτι. Δίνεις το μήνυμα εγκεφαλικά.